Έχουμε και λίγη μπαταρία. Καλημέρα, Γιάννη Ζουγανέλη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να επικοινωνήσω με το ακροατήριό σας. Καλημέρα από το Radio Rumeli News και τη Λαμία. Έχεις έρθει, Λαμία. Λαμία. Έχω έρθει κατ' επανάληψη. Εντάξει, είναι κοντά στην Αθήνα. Έρχομαι, έχω και φίλους στη Λαμία. Και πραγματικά ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία και ελπίζω αύριο σε συναυλία για να επικοινωνήσουμε. Γιατί ο γνώμονας του μυαλού μας είναι να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους και μήπως συμβάλλουμε να βρεθούμε πιο πολύ οι άνθρωποι μεταξύ μας. Λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί δεν γουστάρεις το Σταρόβα και δεν γουστάρεις και τον Μπουλά. Θες να σου το πω? Όχι. Θες να σου λοιπόν, πω γιατί δεν γουστάρεις τον Μπουλά γιατί έχει μεγάλα ωραία αυτιά και τον Σταρόβα γιατί έχει μαλλιά. Ναι, να σου πω κάτι. Ακριβώς για όλα αυτά που είπε στον Γουστάρο και τον Λαβρέντη και βέβαια και εμείς, άκου να σου πω κάτι. Επειδή μέσα από μια διαδικασία στο θέαμα γινόμαστε ίδιοι θέαμα και προσπαθούμε να μέσα από έναν προσωπικό αυτοσαρκασμό να σαρκάσουμε αυτό που μας συμβαίνει εμάς και να σαρκάσουμε αυτό που συμβαίνει στη ζωή. Γνωρίζουμε όλη την ποιότητα του, γνωρίζουμε όλοι και την ποιότητα του χαρακτήρου σου και τον πολιτισμό τον οποίο να κουβαλάς και δεν χρειάζεται. Πολύ. Καμία διάθεση ειλικρινά για ειρωνία, καμία διάθεση για πλάκα, καμία διάθεση για χαβαλέ. Κάτσε λίγο όμως. Κάτσε λίγο όμως. Έχεις βγάλει. Τώρα είσαι Λάρισα. Τώρα είμαστε Λάρισα. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία εκπομπή του Λάκη του Λαζόπουλου, που συνεπήρξαμε με πολλούς καλλιτέχνες από διάφορες γενιές, αρχίζοντας από τον Βουτσά, τον Καρακατσάνη, τον Κωνσταντίνου, τον Ψάλτη, τον Τζιάνο, τον. Ξέρεις τι διέκοψα τώρα για να σε βγάλω στον αέρα? Τι διέκοψα? Είχα ένα απόσπασμα από το Στάθη τον Ψάλτη, έναν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μονόλογος ανατριχύλα. Είναι ένας μονόλογος που έκανε στο θέατρο για την σημερινή κατάσταση και είναι συγκλονιστικός. Μάλιστα. Κοίταξε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πάρα πολύ τα πράγματα. Να δούμε και που καταρχήν, εντάξει, δεν αντιλέγει κανείς ότι το φταίξιμο κατά 70% το έχουν οι κυβερνώντες, όποιοι κυβερνώντες, οι εξουσιάζοντες, αυτοί οι ανεύθυνοι άνθρωποι, οι εθνικοί μειοδότες, αυτοί που κατασπάραξαν, δεν κυβέρνησαν. Αλλά την άλλη πλευρά πρέπει και εμείς να συνειδητοποιούσαμε ότι πολλές φορές κουνούσαμε σημαίες κατά τα μπαλκόνια, πολλές φορές επιθυμούσαμε, εμείς τους επιλέξαμε και πρέπει πραγματικά να αναθεωρήσουμε τις αντιλήψεις μας. Να πούμε στη διαδικασία του πολίτη, γιατί είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει να δείξουμε στην πράξη ότι την αγαπάμε, ο καθένας από το πόστο του, εσείς από το ραδιόφωνο σας. Εσείς αγανακτισμένος τώρα, είσαι με τους αγανακτισμένους. Να σου πω κάτι. Καλά, εσύ είσαι. Μισό λεπτό. Εσύ είσαι αγανακτισμένος μόνιμα. Δεν το συζητώ. Είμαστε όλοι. Τώρα πια δεν είσαι τώρα δηλαδή, δεν είσαι φρέσκος. Είσαι αγανακτισμένος μια ζωή. Εννοείται. Όμως, γιατί ταυτίζομαι με αυτή την κοινωνική ομάδα? Γιατί δεν καθοδηγήθηκαν από κόμμα. Τα κόμματα δεν πιστεύω ότι είναι προπύργια της δημοκρατίας. Τα κόμματα τα χρησιμοποίησαν και οι άνθρωποι, βέβαια, οι πολίτες, για να αισθανθούν και αυτοί μέρος της εξουσίας. Αλλά προωθήκαν από τα πάντα, έτσι, γι' αυτό μακριά από όλες αυτές τις λογικές. Κάτσε Γιάννη, όταν ένας, μισό λεπτό, επειδή εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμε έναν γονιό, του οποίου το κράτος δεν του παρήχε την ασφάλεια για το παιδί του για να βρει μια δουλειά, να τον κατηγορούμε ότι είναι συνένοχος, επειδή αντάλλαξε την ψήφο του. Ξέρεις, να σου πω κάτι, όχι. Λοιπόν, καταρχήν εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Θέλω να πω ότι κατανοούμε γονείς. Όχι, όποιος πολίτης φυλάει κατηρημένες φωτιές και δίνει τη δυνατότητα στους ψευτοβουλευτές να πάρουν ισχύ, αυτοί που λογικά πρέπει να υπηρετήσουν. Να υπηρετήσουν τις λογικές των ανθρώπων, να υπηρετήσουν τους ανθρώπους σαν προσωπικότητα και όχι τη μάζα. Φυσικά εγώ δεν ταυτίζομαι. Λοιπόν, και τον έχω πολύ σεβασμό ακόμα και με αυτόν τον πολίτη. Έχεις συντάξει μια επιστολή, ναι, την οποία αν νομίζεις ότι πέρασε απαρατήρητη κάνεις λάθος, μεγάλο. Ναι. Μια επιστολή την οποία την απίφθινε στον παππού και στη γιαγιά σου. Α, ναι. Περίμενε. Γενικά. Περίμενε. Γενικά. Ναι. Αυτή την επιστολή λοιπόν εγώ, ο Μουρλός, σαν και εσένα, την πήρα και την έκανα ένα βίντεο κλιπ. Μάλιστα. Και είναι στο διαδίκτυο αυτή την ώρα ανεβασμένη. Μακάρι θα τη δω. Λοιπόν, γιατί εγώ χαργητίζομαι με τον εαυτό μου. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Σε αυτή την επιστολή πραγματικά διαπιστώνω ότι δεν είσαι απλά ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Όχι, μωρέ, τίποτα. Περίμενε. Ξέρω, τα ξέρω. Περίμενε. Άλλο η σεμνότητα, άλλο η αξία. Περίμενε.
Μα περίμενε. Για τους αρίστους δεν λέμε ότι πρέπει να διακρίνουμε ποιοι είναι οι άριστοι σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, αλλά όχι να μην το βλέπουμε συγκριτικά. Γιατί η σύγκριση θα μας πάει στη μαζικότητα. Καλά. Θα μας φτάσει. Επέτρεψέ μου να πω ένα ευχαριστώ για αυτή την επιστολή. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Είναι μια επιστολή η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, με δύο λόγια, ότι νιώθεις εσύ σαν Έλληνα, σαν Γιάννης. Στεναχώρια και πίκρα, ίσως και ντροπή, γιατί δεν κράτησες τις αξίες, δεν κρατήσαμε. Κατ' επέκταση, λέω. Βεβαίως. Δεν κρατήσαμε τις αξίες αυτών των ανθρώπων που προηγήθηκαν, πείνασαν, δυστύχησαν, βασανίστηκαν για μας, να μας ταΐσουν, να μας ποτίσουν, να μας δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και εμείς πετάξαμε τις αξίες τους στα σκουπίδια. Και σε κάποιο σημείο λες, είναι σημαντικό, Γιάννη, και το επισημαίνω, σε κάποιο σημείο λες ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην ανθρωπότητα και στη ζωή μας και ποιότητα και ανατροπή από αυτή την κατάσταση τη ζωφερή η οποία υπάρχει, εάν δεν ξαναβρούμε τις αξίες τις δικές τους. Α, βεβαίως. Αυτό θέλω να μου σχολιάσεις. Ναι. Τις αξίες της καθημερινότητά μας, αγαπημένε μου. Γιατί όλοι αφορίζουμε την καθημερινότητα, περιμένουμε το αύριο. Σε έχω διαβάσει. Σε έχω διαβάσει, έτσι. Ναι, βεβαίως, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θέλω να σου πω. Σε αγαπώ. Όταν δεν εκτιμήσεις αυτό, αν δεν έχεις εκτιμήσει αυτό που σου έχει παραδοθεί από τη γιαγιά, από τον παππού, από τη μάνα, από τον πατέρα, όταν δεν εκτιμήσεις ότι αυτοί πολέμησαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε έτσι όπως είμαστε, αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν σήμερα το μάρμαρο, όταν δεν το εκτιμήσεις αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι είσαι και εσύ έρμεον ενός ανύπαρκτου αύριο. Γιατί έχουμε και ένα άλλο. Το αύριο είναι και άλοθη. Άμα δεν περάσουμε σήμερα που μιλάμε εμείς οι δύο καλά, αν δεν δώσουμε ένα στίγμα της θέσης μας και της ιδεολογίας μας στο ακροματήριό μας, ναι, ναι. Αν δεν εμπνευστεί κάποιος από εμάς για να εμπνευστεί, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πατώμεσαι. Είσαι σκληρός όμως με τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, από τη μια, τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτά που εκ των πραγμάτων σαν καλλιτέχνες. Κοίταξε να σου πω, ακόμα και να θέλει να πολεμήσει το σύστημα, πρέπει να είσαι μέρος του συστήματος. Με την τηλεόραση λέω συγκεκριμένα. Που... Η τηλεόραση είναι την άκρηση της ζωής μας. Η τηλεόραση μπορεί το περισσότερο να είναι το κακό, υπάρχουν και καλά πράγματα. Αλλά πώς να επικοινωνήσουμε με το λαό μας που είναι κρεμασμένα τα μάτια του από τις τηλεοράσεις. Πώς να επικοινωνήσουμε αυτό το λαό, να τον αφήσουμε. Έχω να σου πω κάτι το οποίο ίσως λίγο σε στεναχωρέσει, αλλά είναι ευκαιρία να το απαντήσεις. Παρακαλώ. Γνωρίζεις την κυρία Αράπογλου, η οποία για δύο χρόνια ήταν κοφάλαλη, όπως η μητέρα σου. Η οποία ήταν για δύο χρόνια βουλευτής στο λαϊκό. Μισό λεπτό να σου πω τι έχει συμβεί. Μου έχει στείλει λοιπόν, της είπα ότι θα έχω λέω το Γιάννη το Ζουγανέλη πριν από καμιά ώρα. Και στο Facebook και μου στέλνει μια επιστολή και μου λέει: είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ο κύριος Ζουγανέλης, αλλά οφείλω να εκφράσω το παράπονό μου, διότι ο ίδιος πράγματι γνωρίζει και έχει ευαισθησία για μας τους κουφάλαλους, γιατί και ο ίδιος έχει ζήσει από κοντά. Βεβαίως. Μέσα από την οικογένειά του το θέμα. Παρόλα αυτά, χωρίς να με γνωρίζει, με πίκρανε λέγοντας ότι τέλος πάντων αυτή τη θέση που έχω πάρει δεν την άξιζα και πολύ. Κάτι τέτοιο μου άφησε να εννοηθώ. Όχι, ποτέ δεν το είπα αυτό. Εγώ λοιπόν επειδή. Απορώ, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ αυτό που είπα μόνο. Καταρχήν δεν είναι δυνατόν. Σέβομαι τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε ανάπηρο. Εγώ είχα... Και τον ανάπηρο πιο πολύ. Να πω όμως, δεν υποχρεώσω. Είχα υποχρεώσει να στο αναφέρω. Βεβαίως. Όχι, το μόνο που είπα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι την εκμεταλλεύτηκαν για να αποσπάσουν ψήφους από τους ανάπηρους. Αυτή τη δήλωση είχα κάνει. Αντιληπτό. Τιμώ, φυσικά τιμώ. Θα το μεταφέρω. Βεβαίως. Θα το μεταφέρω φυσικά, γιατί. Είναι σαν να φτύνω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Αλλά επειδή εκμεταλλεύτηκαν όλοι εκμεταλλεύονται τους ανάπηρους για κάποιους λόγους. Μπαταρία, γαμώτο εδώ πέρα και δεν θέλω να κλείσουμε έτσι. Πάντως σας δίνω μια υπόσχεση γιατί μου κάνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την κόρη, ήθελα να ρωτήσω τόσα πράγματα. Η κόρη μου είναι ένα εξαιρετικό παιδί και προσπαθεί να συμβάλλει φωνάρα, στην αξία της μουσικής και του τραγουδιού. Φωνάρα, αγόρι μου, δεν μου λες εσύ την έκανε. Αν κλείσει η μπαταρία, υπόσχομαι ότι όχι μόνο με ευκαιρία τη συναυλία που καλώ όλο τον κόσμο να πει για να. Έτσι, αύριο. Για να τα βρούμε, όχι να τη βρούμε, για να τα βρούμε. Δεν μου λες. Και επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε. Ωραία. Η κόρη, εσύ την έχεις κάνει, γιατί δεν σου μοιάζει. Εμένα μοιάζει και της μάνας της, βέβαια. Στην Ισιδώρα. Ευχαριστώ θερμά από την καρδιά μου. Στην Ισιδώρα, η Ισιδώρα. Ναι, μοιάζει και με τη μάνα της. Η μοναδική φωνή. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία αύριο που θα την έχεις. Θα είμαστε εκεί παρόντες.